ενεργοποιείται το στρατιωτικό αρχηγείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λάρισα για επιχειρήσεις κατά των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Ραγδαίες εξελίξεις λοιπόν έχουμε στην Ερυθρά Θάλασσα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συνομιλεί για το πρακτικό κομμάτι μιας ναυτικής στρατιωτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελεύθερη ναυσιπλοεία λόγω των επιθέσεων των Χούθη. Πληροφορίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν ότι ετοιμάζουν πυρετοδόσεις Βρυξέλλες την στρατιωτική επιχείρηση στην Ερυθρά Θάλασσα και ο ελληνικός τύπος αναφέρει ότι θα έχει εμπλοκή και το επιχειρησιακό στρατηγείο στη Λάρισα. Η χώρα μας λαμβάνει χώρα με την φρεγάτα Ίδρα τόσο στην αμερικανική επιχείρηση Prosper the Guardian όσο και στην υποευρωπαϊκή εποπτεία Aginor. Η χώρα μας όμως έχει πάρει απόφαση να δώσει και το επιχειρησιακό στρατηγείο της Λάρισας, που είναι άλλωστε εξουσιοδοτημένο για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Για το ζήτημα έχουν γίνει όλες οι επαφές με τις Βρυξέλλες σύμφωνα με τα πρωτόκολλα. Την εποπτεία της επιχείρησης Aginor για την Ερυθρά Θάλασσα θα έχει σε αρχικό στάδιο η Γαλλία, η οποία πέρα από την διοίκηση θα προσφέρει και ένα στρατηγείο, το οποίο μαζί με αυτό της Λάρισας θα λειτουργούν ως συντονιστικά κέντρα. Αντιθέτως, η Ιταλία, που αποτελεί μία από τις χώρες με μεγάλες ναυτικές δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη δεν έχει προχωρήσει σε κάποια κίνηση στη συμμαχία Ελλάδος και Γαλλίας. Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό καλείται πιθανόν να δράσει σε πραγματικές συνθήκες στην Ερυθρά Θάλασσα με στόχο την διαφύλαξη του ελληνικού εμπορικού στόλου. Ο στόχος, σύμφωνα με πηγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η συνοδεία και η προστασία των εμπορικών σκαφών που περνούν από την Ερυθρά Θάλασσα με πάνοπλα πολεμικά πλοία της Ένωσης που θα έχουν το ελεύθερο για εκτόξευση πυράβλων κατά της Ιεμένης και των Χούθη. Η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι ανεξάρτητη της αποστολής των ΗΠΑ που συμμετέχουν κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες θα συμμετάσχουν και στη νέα αποστολή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ετοιμάζονται να συμμετάσχουν σε αυτή η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, οι κάτω χώρες, η Ιταλία, το Βέλγιο και η Ελλάδα. Είναι σημαντικό το ότι διαφοροποιούν την θέση τους χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημιουργούν ανεξάρτητη ναυτική αποστολή για πρώτη φορά από τις ΗΠΑ. Σαν κίνηση είναι θετική, μιας και η Ευρώπη οφείλει να απογαλακτιστεί από τους Αμερικανούς, έχοντας την ισχύ, τα όπλα και το ανάλογο προσωπικό για ένα τέτοιο εγχείρημα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.